Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε για να συναντήσουμε την Υφυπουργό Υγείας αρμόδια για την ψυχική υγεία, την κυρία Ζωή Ράπτη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Καλημέρα σας, κυρία Υφυπουργέ. Τι κάνετε? Είμαστε καλά. Είστε καλά. Εσείς είστε καλά. Φαίνεται ότι η πλειονότητα των Αθηναίων δεν είναι και τόσο, διότι είχαμε πριν τον κύριο Θωμαίδη και μας είπε για πολύ μεγάλη αύξηση, πάνω από 25% σε σχέση και με το 70% που αυξήθηκε το 20% σε σχέση με το 19%, των ψυχοφαρμάκων, των ψυχοτρόπων ουσιών, των ναρκωτικών ουσιών, που αυτό δείχνει προφανέστατα μια πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση που υφιστάμεθα οι περισσότεροι και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε πολύ. Με ηρεμιστικά, με ψυχοφάρμακα κλπ. Πράγματι, το κομμάτι στο οποίο αναφέρεστε, οι συμπολίτε μας δηλαδή, οι οποίοι υφίστανται μεγάλη πίεση από το lockdown, όλο το προηγούμενο διάστημα, έκαναν χρήση τέτοιων ουσιών. Από την άλλη, ένα τμήμα τους φυσικά όλοι, και έχουμε αυτή την άσκηση, όπως λέτε. Σήμερα όμως το Υπουργείο, εκείνο το οποίο κάνουμε, είναι να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε και ενισχύουμε τους συμπολίτες μας αυτούς με προγράμματα τα οποία λειτουργούμε πέραν της 24ωρη βάση της τηλεφωνικής γραμμής της υποκοινωνικής υποστήριξης, το γνωστό 10306, όπου είναι ένας διάβλος δωρεάν επικοινωνίας, ο οποίος ενημερώνει τους πολίτες και δίνει συμβουλές από ειδικούς, καθώς συνεργαζόμαστε με την πρώτη πανεπιστημιακή κλινική του νοσοκομείου, του ΕΚΠΑ, με συγχωρείτε, και με το χαμόγελο του παιδιού. Πέραν αυτής της γραμμής, όπου οι συμπολίτες μας μπορούν να πάρουν και συμβουλές και για τα παιδιά τους, έχουμε δημιουργήσει και προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης με χρήση πλατφόρμα φιλιατρικής και σε ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μας, αλλά και στα μέλη των οικογενειών τους. Ξαναπέστε το τηλεφωνικό. Η τηλεφωνική γραμμή της είναι η 10306, λειτουργεί όλο το 24ωρο ανώνυμα και εμπιστευτικά. Στελεχώνεται από τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας της πρώτης πανεπιστημιακής ψυχιατρικής κλινικής του Εγκυνητίου Νοσοκομείου, αλλά και την Ομοσπονδιάργο και το Χαμόγελο του Παιδιού. Πέραν αυτού όμως είναι και τα προγράμματα με τα οποία δίνουμε τη δυνατότητα, αν κάποιος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή βρίσκεται σε περιορισμό κατοίκων, να έχει μια ψυχολογική υποστήριξη μέσω τάμπλετ και να μιλήσει με τους ειδικούς εφόσον χρειάζεται αυτή τη βοήθεια, αλλά παρέχουμε και στο υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων, τους ανθρώπους δηλαδή που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τη δυνατότητα να μιλήσουν με ψυχολόγους. Οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν στα όρια της σωματικής και της συναισθηματικής τους εξάρτησης και τουλάχιστον σε κάποιο χρόνο που έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί καθημερινά εργάζονται με πολύ σκληρά ωράρια, έχουν λοιπόν αυτή την παροχή να μπορέσουν να μιλήσουν με τους η κλίση στην γραμμή αυτή την σταθερή την τηλεφωνική που έχουν αυξηθεί, υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία? Ναι. Και ποια κυρίως είναι τα προβλήματα που θέτουν οι άνθρωποι που τηλεφωνούν σε αυτή τη γραμμή? Θα σας πω, υπήρχε μεγάλη αύξηση στις τηλεφωνικές κλήσεις από τον Σεπτέμβριο και μετά. Αυτή η αύξηση κορυφώθηκε στο δεύτερο lockdown. Και το λέω αυτό γιατί διπλασιάστηκαν οι κλήσεις. Σήμερα αυτή η γραμμή έχει λάβει πάνω από 120.000 κλήσεις σε μια περίοδο ουσιαστικά περίπου 5 μηνών. Αυτές οι κλήσεις αφορούν κυρίως συμπολίτες μας που αισθάνονται άγχος, μήπως κολλήσουν ήδη κορονοϊό ή μήπως κολλήσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Και το λέω γιατί πολλοί εργάζονται, όπως είπα και προηγουμένως, και σε δομές υγείας και έχουν αυτή την αγωνία. Αισθάνονται όμως και θλίψη για το γεγονός ότι ειδικά οι υπερήλικες, και αυτό καταγράφεται, δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν τα παιδιά τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να δουν τους οικείους τους. Ζουν μοναξιά. Ζουν απομονωμένοι, ακριβώς. Ζουν μοναξιά, ενώ ακόμα και όσοι συμπολίτες μας ήταν υγιείς, μπορούσαν να έβγαιναν από το σπίτι, είχαν τη δυνατότητα αυτή. Σήμερα δεν την έχουν και αυτοί επιβαίνουν το περισσότερο. Επίσης, αυτή η γραμμή, όπως και άλλες μελέτες που έχουν γίνει, δείχνουν ότι οι γυναίκες αισθάνονται μια μεγαλύτερη επιβάρυνση σε ποσοστό, γύρω στο 46% σε σχέση με τους άντρες, οι οποίοι αισθάνονται αυτό σε ποσοστό 35%. Μια πιο πολύ οι γυναίκες βιώνουν, αν θέλετε, την πανδημία και το lockdown πολύ πιο έντονα
από ότι οι άντρες. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι κατανοητό, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι μια γυναίκα, ειδικά η εργαζόμενη γυναίκα, έχει και την εργασία της που προσπαθεί να εξυπηρετήσει, και βέβαια στην οικογένειά της και τα παιδιά της, τον σύζυγό της, άρα το σπίτι της. Άρα είναι ακόμα μεγαλύτερο και πολλές φορές ξέρετε ότι οι γυναίκες είναι κατανοητό. Και τους, εκεί στο σπίτι περισσότερο. Άλλη μία ερώτηση, κυρία Ράπτη. Σε ό,τι αφορά ο κύριος Στομαίδης, ο καθηγητής μας είπε και για μία μεγάλη αύξηση σχεδόν της τάξης του 70% στα διάφορα φάρμακα, τα... που είναι για κατάθλιψη, σε ναρκωτικές ουσίες, κοκαίνες κλπ. Αυτά, εσείς ως, πώς θα τα χειριστείτε την επόμενη ημέρα? Γιατί είναι πλέον ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν αυτή η αύξηση την οποία περιγράφετε, κάνουμε τώρα μια μελέτη ούτως ώστε να έχουμε αποτελέσματα με βάση τη συνταγογράφηση, για να δούμε δηλαδή πέραν των ρημάτων αλλά και από τη συνταγογράφηση πώς προκύπτει αυτή και σε τι ποσοστά προκύπτει αυτή η αύξηση στα φάρμακα στα οποία αναφερθήκατε. Πέραν όμως αυτού, είναι δεδομένο ότι παγκοσμίως η ψυχική υγεία θα αποτελέσει έναν πυλώνα δημόσιας υγείας. Πολύ σημαντικό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την αντιμετώπιση των συμπολιτών μας και των ανθρώπων οι οποίοι θα αισθανθούν αυτό το ψυχολογικό βάρος το επόμενο διάστημα. Η πανδημία δυστυχώς θα επιφέρει και έχει επιφέρει αλλά και θα επιφέρει περαιτέρω ψυχολογική πίεση, και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμείς το οριοθετούμε και το ενισχύουμε και το αξιολογούμε, μάλιστα. Το αξιολογούμε προκειμένου να έχουμε και αύξηση στον προϋπολογισμό μας. Έχουμε ήδη λάβει από τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στη Βουλή μια αύξηση της τάξης του 62% για τις δαπάνες ενίσχυσης των κέντρων ψυχικής υγείας, των κέντρων που υπάρχουν στην κοινότητα, ακριβώς για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας. Όμως αυτό και από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο περιμένουμε εντός του 2021 να συνεισφέρει την δημόσια υγεία, και από εκεί έχουμε υποβάλει αιτήματα ούτως ώστε να τύχουμε οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη των δομών. Μάλιστα. Ωραία. Έχεις κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Μας τα είπε τώρα, η κυρία Ράπτη. Λέει ο Γεράσιμος, κυρία Ράπτη, τώρα για να συνδέσουμε λίγο και τους ακροατές μας. Λέει, εκτός από ένα γυροκομείο, η Ελλάδα θα γίνει και ένα τρελάδικο. Για εκεί πάμε, μου φαίνεται. με την έννοια ότι λέτε κι εσείς... Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η ενίσχυση των δομών μας στην κοινότητα. Είναι κάτι το οποίο εδώ δίνω εγώ ιδιαίτερη έμφαση, και στο διάστημα του 2021 φιλοδοξούμε να ετοιμάσουμε, σε συνεργασία βεβαίως με τους ειδικούς επιστήμονες της ψυχικής υγείας, να προετοιμάσουμε και να παρουσιάσουμε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την ψυχική υγεία, με στόχο ακριβώς να μπορεί κάθε πολίτης να βρίσκει υποστήριξη και στην κοινότητά του, όχι μόνο όμως για τα ψυχικά ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίζει και τα ψυχολογικά, αλλά και για τις κρατήσεις, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της υγείας των ανθρώπων, και κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπάρχει και εκεί αύξηση της εκκρατήσης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.